υποβρύχιο ψάρεμα. Το υποβρύχιο ψάρεμα θα μπορούσε κάποιος να το χαρακτηρίσει ως η προσπάθεια του ανθρώπου να νιώσει, να ζήσει και να δει το μεγαλείο του υποβρύχιου κόσμου. Να γίνει ένα με τα ψάρια, τον βυθό έστω και για μερικά δευτερόλεπτα και να προσπαθήσει σαν κυνηγός να βρει και να συλλάβει επιλεκτικά το θύραμά του. Ίσως όλα να ξεκινούν και να τελειώνουν από τον τρόπο που προσεγγίζουμε αυτό το ξένο περιβάλλον για εμάς. Η ασφάλεια που μας προσφέρει το ζευγάρι μας και η εκπαίδευση ενός σχολείου ελεύθερης κατάδυσης. Η εξοικείωση με τον εξοπλισμό μας. Η υδροβιότητα και ο τρόπος με τον οποίο κινούμαστε σε αυτό τον χώρο που μας φιλοξενεί θα διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην επιτυχία μας ή την αποτυχία μας ως ψαροτουφεκάδες. Κάθε οργανισμός στο νερό μπορεί να αισθανθεί τον κίνδυνο αλλά και να ξεγελαστεί από την παραπλάνηση του διόκτητου. Πολλές φορές η περιέργεια των ψαριών σε συνδυασμό με τις ήρεμες και προσεκτικές μας κινήσεις θα φέρουν τα ψάρια σε απόσταση αναπνοής από το βέλος μας. Αυτό θέλουμε και εμείς. Να ηρεμήσουμε τα ψάρια, να δεχθούν την παρουσία μας στο νερό φανερώνοντάς τους όσο το δυνατό λιγότερο από τον όγκο μας. Με αυτό τον τρόπο τα ψάρια μας προσεγγίζουν και τότε εμείς πρέπει να φανούμε ψύχρεμοι και επιλεκτικοί. We'll be right back.
Εδώ βλέπουμε μια ολοκληρωμένη προσπάθεια η οποία διήρκησε πολύ λίγο. Απόδειξη ότι η σωστή τεχνική θα μας ανταμείψει. Το βάθος και ο χρόνος θα έρθουν με τον καιρό, με την τριβή, με την προπόνηση. Ακόμη και μια γρήγορη βολή μπορεί να μην έχει την επιθυμητή κατάληξη, αλλά με προσεκτικές κινήσεις μπορούμε να αναχτίσουμε το θύραμα. Η διαδικασία με τον καιρό γίνεται απλή, μηχανική. Όλα γίνονται χωρίς να τα σκεφτόμαστε ιδιαίτερα. Το ένστικτο του κυνηγού καθοδηγεί τις κινήσεις μας. Ένα ένστικτο όμως που πάντοτε πρέπει να είμαστε σε θέση να το δαμάζουμε και να μην το αφήνουμε να έχει τον πλήρη έλεγχο. We'll be right back.
στόχος μας πρέπει να είναι σε κάθε μας εξόρμηση να προσπαθούμε να εφαρμόζουμε σωστά ό,τι μαθαίνουμε από τον υδάτινο κόσμο. Κάθε εμπειρία, κάθε λάθος και σωστή κίνησή μας στο νερό πρέπει να μελετηθεί για να μπορέσουμε σύντομα να βρεθούμε μπροστά από το επιθυμητό αποτέλεσμα.